το σπαράγγι, ασπάραγγος ο φαρμακευτικός, ήταν γνωστό στην αρχαία Αίγυπτο, καθώς έχουν βρεθεί τοιχογραφίες στις πυραμίδες όπου πιστεύεται ότι χρονολογούνται γύρω στο 5000 π.Χ. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι το καλλιεργούσαν, μπορεί να ήταν και αυτοφιές. Τα σπαράγγια είναι μια καλή πηγή φυτικών ινών και πρωτεΐνης, που είναι τόσο απαραίτητη για την καλή πέψη και το ανοσοποιητικό σύστημα. Περιέχουν μια σειρά από αντιφλεγμονώδεις ενώσεις που προστατεύουν από το διαβήτη τύπου 2 και την καρδιακή νόσο. Έχουν αντιοξειδωτικά συμπεριλαμβανομένου ενός που ονομάζεται γλουταθιόνη, η οποία είναι γνωστό ότι προστατεύει το δέρμα από τον ήλιο, τη ρήπανση και τις επιδράσεις της γύρασης. Η βιταμίνη κάπα στα σπαράγγια είναι εξαιρετική για την υγιή πήξη του αίματος και την ενίσχυση των οστών. Βρισκόμαστε στον πλατή Μαθίας, σε ένα αγροτεμάχιο τριδατενών σερμάτων, όπου καλλιεργούμε σπαράγγι. Ναι, δίπλα μας έχουμε τον παραγωγό, Κυρτικίδη Χρήστο. Ωραία. Ο οποίος θα μας αναλύσει κάποια πράγματα για την καλλιέργεια που γίνεται εδώ με το σπαράγγι. Χρήστο, ακούμε, πες μας λίγα πράγματα για να καταλάβει ο κόσμος και να μάθει σχετικά με το σπαράγγι. Κάποια πράγματα που τον ενδιαφέρουν. Λοιπόν, το σπαράγγι είναι ένα σημαντικό προϊόν. Αρκετά χρόνια. Αυτή τη στιγμή στον αγρό που βρίσκεστε γίνεται συγκομιδή πράσινου σπαραγγιού βιολογικής καλλιέργειας. Το προϊόν αυτό ως επιτοπλίστων εξάγεται στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Γερμανία. Ο Έλληνας δεν το γνωρίζει ακόμη, δεν το έχει μάθει για να μπορεί να καταναλωθεί και δεν έχει εκτιμήσει την αξία του, θα λέγαμε, Χριστό. Ακριβώς, κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Δηλαδή, δεν έχει εκτιμήσει την αξία του και η αξία του έγκυται στις θρεπτικές ουσίες και στα θρεπτικά συστατικά που έχει το σπαράγγι. Δηλαδή, στην διατροφική αξία, θα το χαρακτήριζα, του συγκεκριμένου προϊόντος. Η συγκομιδή ξεκινάει, θα έλεγα, περίπου στα μέσα Μαρτίου με αρχές Απριλίου, ως συνήθως, αλλά την συγκεκριμένη χρονιά, λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων, αργήσαμε τη συγκομιδή μας και αυτό είχε και σαν... Οι βροχές, Χρήστο, επηρέασαν καθόλου εδώ ότι σας επηρεάζουν οι βροχές? Δεν θα έλεγα τόσο οι βροχές, όσο οι χαμηλές θερμοκρασίες. Το διάστημα Μαρτίου, Απρίλιος και μπήκαμε αργά στους... Η σπορά, Χρήστο, πότε γίνεται, για να ξεκινήσουμε από την αρχή, η σπορά πότε γίνεται? Το σπαράγγι είναι πολιετής καλλιέργεια. Α, είναι πολιετής. Ναι. Η σπορά γίνεται μια φορά την άνοιξη και η διάρκεια συγκομιδής κρατάει 10 με 12 χρόνια. Μαζεύεται την άνοιξη, το καλοκαίρι... Όταν σταματήσει η συγκομιδή, μεγαλώνει το σπαράγγι, γίνεται φυτό. Μάλιστα. Αυτό το χρονικό διάστημα με τα ποτίσματά του με τις οργανικές λιπάσεις του αναπτύσσεται. Καταρχάς, εδώ είναι βιολογικό το σπαράγγι αυτό που εξάγεται, που βγάζετε εσείς, έτσι. Είναι βιολογικό. Είναι βιολογικό. Βιολογικό πράσινο. Δηλαδή ξεκινάμε, μαζεύουμε από Απρίλιο και τελειώνουμε περίπου αρχές Ιούνιου. Η διάρκεια της συγκομιδής, ναι, αρχές Ιούνιου, ας πούμε. Δηλαδή γύρω σε 60 μέρες είναι η διάρκεια της συγκομιδής. Ωραία. Το υπόλοιπο χρονικό διάστημα μέχρι το φθινόπωρο Σεπτέμβριο μήνα το... Συντηρείται το χτίμα, ας πούμε. Συντηρείται με τις λιπάσεις του, με τα νερά του. Το χειμώνα τι γίνεται, ας πούμε. Το χειμώνα... Από εκεί και πέρα μετά ξεραίνεται. Ξεραίνεται όλο το φυτό. Σπάζεται μετά με στελοχοκόπτη, καταστρέφεται δηλαδή, και ξαναμπαίνουμε στην διαδικασία. Μετά γίνονται οι απαραίτητες καλλιεργίες φωτίδες και μπαίνουμε στην άνοιξη, στην διαδικασία την φυσιολογική, τη συγκομιδής πάλι. Χρήστο, πόσο καιρό ασχολείσαι εσύ με το σπαράγγι? Εγώ ασχολούμαι με το σπαράγγι 25 χρόνια, από το 1990. 25 χρόνια, άρα πρέπει να είσαι από τους πρώτους εδώ που ασχοληθήκανε. Όχι, όχι, δεν είμαι από τους πρώτους, γιατί το σπαράγγι ξεκίνησε στην περιοχή Πλατέως από τα τέλη της δεκαετίας του 60. Είναι και τα στρέμματα που καλλιεργούνταν τα χρόνια εκείνα ήταν πολύ περισσότερα από ό,τι είναι αυτή τη στιγμή. Και γίνεται όλο εξαγωγή από, από τότε, από τότε, από παλιά, δηλαδή υπήρχε, πάντοτε, το σπαράγγι έφευγε όλο στο εξωτερικό. Όλο έφυγε στο εξωτερικό.
Η συσκευασία, Χρήστο, πώς... Η συσκευασία, αυτά τα σπαράγγια έρχονται στο σπίτι, δουλεύονται στο σπίτι, κόβονται, πλένονται αναμεγέθη, μπαίνουν στις κλούβες, θα τις χαρακτήριζα μετά. Έρχεται ψυγείο από τον βιοαγρό, από την Κρία Βρύση, ο οποίος διακινεί βιολογικά προϊόντα, όχι μόνο σπαράγγια, και αρκετά άλλα. Συσκευάζονται σε χαρτοκιβώτια εκεί πέρα και ακολούθως φεύγουν στο εξωτερικό και ως επιτοπλίστων στη Γερμανία. Και κάποιες μικρές ποσότητες θα μπορούν να βρεθούν και στα ελληνικά σούπερ μάρκετ, στο Βασιλόπουλο και σε κάποια άλλα σούπερ μάρκετ. Μάλιστα. Χρήστο, είσαι ευχαριστημένος από την καλλιέργεια. Υπάρχει κερδοφορία, γιατί εδώ βλέπουμε γενικά στο πλατεία αγρότες γκρινιάζουν ότι οι καλλιέργειες τους δεν είναι κερδοφόρες. Πολλές φορές δηλαδή. Σε σύγκριση, ναι, έτσι είναι όπως σας τα λένε. Ναι. Δηλαδή, αν κάνουμε μία σύγκριση της καλλιέργειας του σπαραγγιού με την καλλιέργεια του βαμβακιού, των τέφλων, του αραβόσιτου, των δένδρων, θα έλεγα ότι σε σχέση με αυτές τις καλλιέργειες είναι καλύτερη καλλιέργεια όσον αφορά το οικονομικό σκέλος της καλλιέργειας αυτής, αλλά απαιτείται πολύς χρόνος, έχει αρκετή πολύ εργατική δουλειά, βλέπω πολύ κόσμο. Εργατική δουλειά, και πάνω απ' όλα πρέπει να το αγαπάς το προϊόν αυτό και θέλει και πολύ υπομονή. Χρήστο, κάτι τελευταίο. Εσείς ξεκινάτε τη δουλειά εδώ το πρωί τη συγκομιδή, τι ώρα ξεκινάτε? Η συγκομιδή ανάλογα ξεκινήσει 7 η ώρα. 7 η ώρα και τελειώνει. Θα τελειώσει από το χωράφι στις 1 η ώρα η συγκομιδή και θα ακολουθεί η διαδικασία κανένα δύο ώρο στις αποθήκες. Και συνεχεία θα έρθει η εταιρεία να συσκευάσει, έτσι. Ναι. Αυτό είναι σχετικό, γιατί ο χρόνος της συγκομιδής ποικίλει ανάλογα με τις θερμοκρασίες που θα έχουμε. Δηλαδή, μπορεί κάποια μέρα να μαζευτούν 700-800 κιλά από το χωράφι. Την επόμενη μέρα μαζευτούν 400, που σημαίνει ότι ο χρόνος συγκομιδής είναι... Δηλαδή, μια μέση ημερήσια συγκομιδή περίπου είναι στο μισό τόνο, Χρήστο, θα τη λέγαμε. Ναι, εξαρτάται από τα στρέμματα. Ένα στρέμμα έχει ημερήσιες αποδόσεις γύρω στα 15 με 20 κιλά μπορεί να σε δώσει το στρέμμα σε καθημερινή βάση. Αυτό πάντοτε σε εξάρτηση με αυτό που είπα προηγουμένως όσον αφορά τη ζέστη. Γιατί το σπαράγγι για να αναπτυχθεί θέλει ζέστη, υγρασία και, να το πω απλά, να είναι και καλά ταϊσμένο με λιπάσεις. Σωστά. Χρήστο, από τη μεριά του Έβολος να ευχηθούμε να συνεχίσεις εδώ την καλλιέργεια του σπαραγγιού. Είναι ένα προϊόν το οποίο το ζητάνε πολύ από το εξωτερικό και ίσως θα έπρεπε και άλλοι αγρότες στην Ελλάδα να ασχοληθούν, γιατί από ό,τι μας λένε η παραγωγή δεν καλύπτει τη ζήτηση. Ναι, σίγουρα, γιατί η Γερμανία είναι μια χώρα που θα το έλεγα απλά όπως έχουμε εμείς στο πιάτο μας καθημερινά τη σαλάτα, την ντομάτα. Οι Γερμανοί θεωρούν απαραίτητο στο πιάτο σε καθημερινή βάση το... Ίσως οι νέοι αγρότες, Χρήστος, θα πρέπει να στραφούν και σε αυτές τις καλλιέργειες, γιατί συνήθως ακολουθούν το τι καλλιεργούσε ο μπαμπάς. Πρέπει να πάμε και σε νέες καλλιέργειες για να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί. Ποια είναι η γνώμη σου? Δεν θα το έλεγα αυτό. Αυτό αν θα μπορούσαμε να το ισχυριστούμε τα προηγούμενα χρόνια, πριν μια 15 ετία, 20 ετία. Θέλω να πιστεύω ότι πλέον ο νέος έχει τη διάθεση, αρκεί να υπάρξουν και τα κίνητα αυτά, τα κίνητρα, ούτως ώστε να... Και την τεχνογνωσία δεν πρέπει να έχει εδώ σπαράκι, έτσι, γιατί είναι δύσκολη καλλιέργεια, δεν είναι εύκολη. Η τεχνογνωσία θα την αποκτήσει σταδιακά με το χρόνο. Κανένας δεν την γνωρίζει την πρώτη μέρα που ασχολείται. Αρκεί να σας πω ότι ασχολούμαι, όπως είπα προηγουμένως, 25 χρόνια και κάθε μέρα μαθαίνω όσον αφορά τη συγκεκριμένη καλλιέργεια. Σε όλες τις δουλειές αυτό είναι αλήθεια ότι συμβαίνει. Χρήστο, να ευχηθούμε καλή σου διάθετος. Ναι, σας ευχαριστώ. Και να συνεχίσει με τον ίδιο ζήλο να καλλιεργήσει εδώ στο πλατή σπαράγγι. Περίπου 33 στρέμματα εσείς καλλιεργείτε ή παραπάνω? Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα αγροτεμάχιο που είναι 33 στρέμματα. Υπάρχουν άλλα 8 στρέμματα σε διαφορετική περιοχή και συν της άλλης μια καινούργια φυτεία η οποία έχει ένα δεκαήμερο, η οποία έγινε η εγκατάσταση της φυτείας, άλλα 24 στρέμματα. Δηλαδή, σε σύνολο είναι γύρω στα 60 στρέμματα. Με 60 στρέμματα υπάρχει, είναι κερδοφόρος καλλιέργεια, αυτό θέλουμε να πούμε, είναι. Δηλαδή, κερδοφόρος, να μπορεί να είστε ευχαριστημένοι εσείς. Είμαι ευχαριστημένος. Αυτό ποικίλει, δηλαδή, χρονιά με χρονιά. Είναι σχετικό. Είναι σχετικό. Σχετικό. Χρήστο, από μεριά του Έμβολος, σε ευχαριστούμε πολύ και εύχομαι υγεία και οι καλλιέργειες να συνεχιστούν εδώ στο σπαράγγι και να δίνουμε στους ξένους σπαράγγι. Ελληνικό. Αλλά θα πρέπει κάποτε να το μάθει και ο Έλληνας, να το μάθει και ο Έλληνας να το καταναλώνει, με τη λογική ότι για να μπορούμε να γίνουμε ανταγωνιστές όσον αφορά
την Ισπανία και την Ιταλία, οι οποίες είναι χώρες οι οποίες εξάγουν ασπαράγγι στη Γερμανία, αλλά οι χώρες αυτές καταναλώνουν το 40 με 50% στην εγχώρια κατανάλωση. Που σημαίνει τι? Ότι εξάγουν την πρώτη ποιότητα, τον εθέρα με λίγα λόγια, και αυτό έχει σαν αντίκτυπο ότι πετυχαίνουν και πολύ καλύτερες τιμές από εμάς. Για το λόγο ότι εμείς τα εξάγουμε όλα. Πρώτη, δεύτερη, τρίτη ποιότητα. Εκείνοι εξάγουν τον εθέρα, να το, πω, να το χαρακτηρίσω έτσι. Κατάλαβα. Χρήστο, καλή σου μέρα, ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ και εσείς να είστε καλά. Να είσαι καλά. Τα σπαράγγια τα αποκρίνονται καλά σχεδόν σε όλους τους τρόπους μαγειρέματος, στον ατμό, στο τηγάνι, βραστά, ακόμα και ψητά. Προτιμήστε να έχουν την ίδια διάμετρο, γιατί θα είναι πιο εύκολο το μαγείρεμά τους, αφού θα χρειαστούν τον ίδιο χρόνο. Πριν βράσουμε τα σπαράγγια, είναι απαραίτητο να τα καθαρίσουμε από τη φλούδα. Με το εργαλείο που καθαρίζει πατάτες, καθαρίστε τα 2 τρίτα του βλαστού προς τη βάση. Το βράσιμο τους γίνεται ως εξής. Τα δένουμε σε ματσάκι, τα βράζουμε σε στενή ψηλή κατσαρόλα και προσθέτουμε νερό ώσπου να φτάσει στα 3 τέταρτα του ύψους σπαραγγιών. Οι κορυφές δηλαδή μένουν έξω από το νερό και βράζουμε τον ατμό, διότι λιώνουν εύκολα. Μεγάλο μέρος της επιτυχίας στο μαγείρεμα του σπαραγγιού βρίσκεται στο βράσιμο. Τα σπαράγγια, αν δεν έχουν βράσει καλά, έχουν ίνες που δεν δίνουν καλή αίσθηση, γι' αυτό να δοκιμάσετε τακτικά κατά το βράσιμο, ώστε να είσαι σίγουρο ότι έχουν βράσει καλά. Μετά το βράσιμο θα στραγγίζουμε καλά στο σουρωτήρι ή πετσέτα, αν τα σπαράγγια μας είναι ολόκληρα. Τα σπαράγγια της κονσέρβας θα τα βγάλετε προσθετικά από το βάζο. Θα τα ξεπλύνετε με τρεχούμενο νερό και θα τα αφήσετε να στραγγίξουν πάνω σε βασμάτιμη πετσέτα. Μετά θα τα κόψετε και θα τα χρησιμοποιήσετε ανάλογα. Τα σπαράγγια τρώγονται βραστά, κόβουμε το κάτω μέρος και τα βράζουμε και τα τρώμε με λίγο ελαιόλαδο και λίγο λεμόνι. Μερικοί τους αρέσει να πίνουν το ζουμί τους που γίνεται κοκκινοπό αν ρίξουμε λεμόνι. Με ελαιόλαδο και τυρί τα βράζουμε να κρατάνε και τα σουρώνουμε καλά. Τα βάζουμε σε πιατέλα, ζεσταίνουμε ελαιόλαδο μέχρι να κάψει και τα περιχύνουμε. Πασπαλίζουμε αμέσως με τριμμένη ξερή μυζήθρα και οπωσδήποτε φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Ομελέτα. Τα σουτάρουμε με λίγο ελαιόλαδο σε σιγανή φωτιά, ώσπου να μαλακώσουν, προσέχοντας να μην αρπάξουν. Ρίχνουμε τα αυγά χτυπημένα με λίγο αλάτι και όταν γίνουν, τα σερβίρουμε με φρεσκοτριμμένο πιπέρι.